Λοιπόν, καλημέρα κύριοι συνάδελφοι. Εγώ το μόνο που έχω να εγγυηθώ είναι ότι το παιχνίδι δεν είναι στημένο, τουλάχιστον από τη μεριά της διαιτησίας, εκεί δηλαδή που έπασχε όλο το σύστημα, τουλάχιστον φέτο. Θα είμαστε μαζί το υπόλοιπο πρωινό, δηλαδή και μαζί. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο αποτελεί το κλείσιμο μιας ενότητας που ξεκίνησε χθες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα παρεπόμενα μιας καθημερινής κλινικής πρακτικής, όπερ σημαίνει πως μετά από την ανάληψη κάθε θεραπευτικής πρωτοβουλίας, είτε αυτή είναι επιθετική, είτε είναι συντηρητική θεραπευτικής πρωτοβουλίας στα πλαίσια της αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη εννοώ, ο κλινικός, ο γιατρός, ο ουρολόγος αντιμετωπίζει κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα από τον ασθενή και το περιβάλλον του. Μερικά είναι πρωτόλια, χοντρά, αλλά πραγματικά. Δηλαδή, κάνω αυτό και τελειώνουμε. Κάνω αυτό και σταματάμε το κακό εδώ. Εκεί, όπως γνωρίζετε και από την δική σας κλινική πρακτική και από την πείρα των άλλων, υπάρχει ένα φάσμα απαντήσεων που μπορεί να δοθεί. Μέσα σε όλες αυτές, ως εργαλείο παρακολούθησης, μπαίνει και το PSA. Εισάγοντας το παιχνίδι του μέλλοντος, της παρακολούθησης του περιστατικού πλέον, σε ένα πεδίο στο οποίο οι Έλληνες ασθενείς τα τελευταία χρόνια έχουν μπει άτσαλα, το PSA εννοώ, και το χειρίζονται όπως οι ίδιοι το περιβάλλον του ή ο οικογενειακός τους γιατρός νομίζει. Ο ουρολόγος πολλές φορές σύρεται στο παιχνίδι αυτό και αναγκάζεται να αξιολογήσει την πορεία του περιστατικού με βάση αυτό. Ας δούμε λοιπόν τον τρόπο τον οποίο δύο διακεκριμένοι συνάδελφοι τοποθετούνται απέναντι σε αυτό το πρακτικό ζήτημα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και οι δύο. Το παιχνίδι από τη διαιτησία σίγουρα δεν είναι στημένο. Δεν ξέρω αν είναι στημένο από τον καθηγητή στο βάθος που με βάζει κάθε χρονιά να κάνω αντιπαράθεση με τον κύριο Μητρόπουλο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, το έχετε αναγνωρίσει όλοι. Σε θέματα που, για να είμαστε ειλικρινείς, τα καλώδια είναι πολύ μπερδεμένα. Δηλαδή, ούτε ογκολόγοι, ούτε ακτινοθεραπευτές. Ούτε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δώσουμε καθαρά αποτελέσματα. Είναι σαν αν θα πρέπει να κάνουμε PSA σε όλους μας τους αρρώστους και πρωτογενώς ή μετά από την βιοχημική υποτροπή. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε το ερώτημα, δηλαδή τι θέλουμε να απαντήσουμε σήμερα και τι εγώ θα υποστηρίξω, αυτό που μου δώσανε σαν τίτλο, το PSA είναι ο αντίπαλος του καρκίνου του προστάτη, εγώ θα το μετατρέψω. Δεν είναι ο αντίπαλος, αλλά είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Και αυτό θυμηθείτε το καλά όταν θα συζητήσουμε. Και γιατί θα προσπαθήσω να δείξω ότι στις διάφορες βιοχημικές υποτροπές κάτι έχουμε να κάνουμε σε αυτόν τον άρρωστο. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι και θα το συζητήσουμε. Τα ερωτήματα λοιπόν για τη βιοχημική υποτροπή, είτε αυτή είναι μετά από ακτινοβολία, από ριζική προστατεκτομή ή από ορμονοθεραπεία, αυτά τα τρία πράγματα θα συζητήσουμε, είναι αν οι άρρωστοι αυτοί τελικά πρέπει να πάρουν ή όχι θεραπεία. Και αν ναι, πότε και κυρίως αν θα είναι τοπική ή συστηματική η θεραπεία αυτή. Για να το απαντήσουμε καλά αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε καλά τη φυσική πορεία της υποτροπής, που δεν την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί ό,τι θεραπεία και να δώσετε, πρέπει να έχει κάποιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Έχουμε θεραπευτικό αποτέλεσμα, δηλαδή πώς το μετράμε αυτό. Και εκεί είναι όλο το παιχνίδι που θα τσακωθούμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Γιατί εάν το τελικό αποτέλεσμα είναι το overall survival, ναι, εντάξει, εκεί θα το συζητήσουμε. Δεν έχουμε πολύ καλό τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το cancer specific survival, είναι και η ποιότητα ζωής, είναι και η καθυστέρηση των επιπλοκών. Σίγουρα παίζει ρόλο η ηλικία στους αρρώστους και σίγουρα παίζει ρόλο και το τι κακό θα του κάνουμε από αυτό που θα του δώσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε στην ζωή όλα. Όταν λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε γενικότερα από μια υποτροπή, εάν έχουμε συστηματική ή τοπική υποτροπή σε έναν άρρωστό μας, τι χρησιμοποιούμε, παιδιά, σήμερα? Το PSA. Δηλαδή, όλοι θα συζητήσουμε μετά τις τοπικές θεραπείες την κινητικότητα του PSA. Αυτό χρησιμοποιούμε όλοι. Δεν καθόμαστε, συνδυάζουμε βέβαια με τους ιστολογικούς τύπους, αλλά χρησιμοποιούμε το PSA για να πούμε και κυρίως την κινητικότητα, και το ξέρετε όλοι, αν είναι τοπική, συστηματική ή μεταστατική νόσος. Και αυτό γίνεται και μετά από τις ακτινοβολίες στους ορισμούς. Το θέμα είναι, και αφού το χρησιμοποιώ, εμένα με βοηθάει, και αν ξέρω αν είναι μεταστατική νόσος, μα είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε και το στηρίζουμε από τα guidelines για τη μεταστατική νόσο, και ξεκινάω λίγο ανάποδα,
ότι μπορούμε να του ξεκινήσουμε πρόημα ορμονοθεραπεία. Το συμφωνήσαμε όλοι μαζί. Και αυτό το αποφασίζουμε στον άρρωστό μας από το PSA. Και από το PSA. Αλλά κυρίως από την κινητικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς. Και γι' αυτό τα guidelines λένε, με ένα επίπεδο level of evidence β' βέβαια, ότι εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε θεραπεία. Στις τοπικές υποτροπές, βιοχημική υποτροπή μετά ριζική προστατεκτόμη, είμαι σίγουρος ότι ο κ. Μητρόπουλος θα καθίσει σε αυτή τη διαφάνεια, που τι λέει, είναι η φυσική πορεία της νόσου. Και λέει ότι εγώ, όταν θα έχω υποτροπή, σε 8 χρόνια θα έχω κλινική μετάσταση και σε άλλα 5 χρόνια θα έχω θάνατο από την κλινική μετάσταση. Και μόνο οι 3 στους 10. Αυτό λέει αυτή η διαφάνεια. Και γιατί να δώσω θεραπεία σε έναν άρρωστο που τελικά θα πεθάνει μετά από 13 χρόνια, τον έχω χειρουργήσει στα 70, υποτροπίες στα 75 και θα πεθάνει στα 114. Το ερώτημα είναι ότι οι μελέτες αυτές, δεν υποστηρίζουν τον κύριο Μητρόπουλο, απλώς θα τον καταρρύψω, γιατί οι μελέτες αυτές έρχονται, είναι φανταστικές, έρχονται μόνο από τον Τζον Χόπκινς, από την εμπειρία ενός και μόνου χειρουργού. Ισχύουν τα ίδια πράγματα στην Ευρώπη. Υπάρχει μόνο μία μελέτη σε abstract, πέρυσι στο AUA, από το Αμβούργο. Τον σκάψατε το λάκκο σας ήδη. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Η οποία λέει ότι στην ουσία τα πράγματα στην Ευρώπη πιθανότατα να έρχονται και πιο νωρίς. Δηλαδή να μην είναι 15 τα χρόνια, αλλά στο θάνατο να φτάνουμε λίγο γρηγορότερα. Και τι συμβαίνει αν δούμε στην Αμερική από μελέτες από όλους τους υπόλοιπους. Εκτός, βλέπετε στη 15ετία η θνητότητα δεν είναι τόσο ασήμαντη στη 15ετία, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό που φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κάνει υποτροπή, σε σύγκριση με αυτούς που κάνουν υποτροπή, η θνητότητά τους είναι λίγο μεγαλύτερη. Και τελικά, όσοι υποτροπιάσουν νωρίς, που αποτελεί το 90% των αρρώστων αυτών, έχουν τη χειρότερη πρόγνωση. Άρα έχουμε και για την πρόγνωση ορισμένα στοιχεία με βάση το PSA. Τι λέει αυτή η κακή διαφάνεια. Και τελικά, εντάξει, okay, ξέρουμε τι είναι, έκανε η τοπική υποτροπή. Έχω κάτι να του δώσω αυτού του ανθρώπου. Η ακτινοθεραπεία διάσωση μετά τη ριζική προστατεκτομή τελικά θα τον βοηθήσει στο overall survival, πιθανόν όχι, αλλά στο cancer specific survival ή στην πρόοδο τη βιοχημική υποτροπή, πιθανόν να τον βοηθήσει. Και εκεί πάλι το PSA είναι καλό προγνωστικό σημείο. Και θα βοηθήσει, λέει αυτή η διαφάνεια, όχι μόνο εκείνους τους αρρώστους που είναι υποψήφοι για τοπική υποτροπή μόνο, αλλά εξίσου θα βοηθήσει και αυτούς που έχουν κριτήρια και για μεταστατική νόσο. Δεν είναι για το overall survival. Και είναι σίγουρο για την ακτινοθεραπεία διάσωση ότι θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν πάλι με βάση το PSA ξεκινάμε την salvage ακτινοθεραπεία σε χαμηλά επίπεδα PSA. Και αν κανείς θέλει να μεταφέρει, δεν είναι πολύ δίκαιο αυτό, την εμπειρία, γιατί δεν βασίζεται στο PSA για να είμαστε ειλικρινείς, την εμπειρία από την επικουρική ακτινοθεραπεία, δηλαδή όταν την ξεκινάω αμέσως με βάση τα ιστολογικά κριτήρια στον άρρωστό μου, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν βασίζεται στο PSA, φαίνεται ότι έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην επιβίωση, στο overall survival αυτών των αρρώστων. Επομένως, έχουμε κάποια κριτήρια ότι έχουμε και θεραπεία για αυτούς τους αρρώστους. Και είναι σημαντικό. Αν ήμασταν και δικαστήριο, θα φώναζα τώρα ένσταση, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι άσχετο με το. Και να διαγραφεί από τα πρακτικά. Είπα ότι δεν βασίζεται μόνο στο PSA, αλλά έχουμε ενδείξεις για τη θεραπεία αυτών των αρρώστων. Που είναι σημαντικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Και το τόνισα. Αλλά για κοιτάξτε τώρα τα guidelines. Εγώ τι είμαι, ένας φτωχός και μόνος ουρολόγος. Εδώ λένε ότι τα local recurrences με το level of evidence όχι πολύ υψηλό θα πρέπει να τα θεραπεύουμε με salvage ακτινοβολία. Πού βασίζεται αυτό? Μα το PSA. Δεν πρόκειται πώς το λένε. Δηλαδή πότε θα το δώσουμε, θα πρέπει να δούμε την τιμή του PSA. Τα λένε τα guidelines, κύριε Μητρόπουλε, όχι εγώ για να είμαι ειλικρινής. Τι γίνεται μετά την ακτινοβολία? Μετά την ακτινοβολία η κλινική πρόοδος της νόσου, ακόμα χειρότερα, έρχεται πιο κοντά σε εμάς. Και τελικά, ποιοι είναι οι καλύτεροι υποψήφοι για να πάρουν θεραπεία μετά? Σίγουρα δεν είναι μόνο το PSA, αλλά η κινητική του PSA παίζει ρόλο. Και θα μου πει ο κ. Μητρόπουλος εκεί, τι θεραπεία θα του δώσει, ορμονικό χειρισμό, ο οποίος δεν κάνει τίποτα στην ουσία, ό,τι λέγαμε προηγουμένως. Ή μη μου πεις ότι θα του κάνεις κρυοθεραπεία, απόδειξέ μου ότι είναι. Καμία θεραπεία δεν έχει αποδειχτεί πολύ καλή, για να είμαστε ειλικρινείς. Μόνο που έρχονται καινούργιες μελέτες που λένε ότι η ριζική προστατεκτομή διάσωσης, εδώ είναι που θα με γδάρει ζωντανό,
Δεν είναι, είναι biased μελέτες από πολύ μεγάλα κέντρα με πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά τουλάχιστον κάτι διαφαίνεται να έχουμε για αυτούς τους αρρώστους. Αν αυτοί οι άνθρωποι δώσανε τα ίδια αποτελέσματα με τη στάνταρ, ογκολογικά αποτελέσματα με τη στάνταρ ειδική προστατεκτομή, η salvage με τη στάνταρ, κάτι διαφαίνεται ότι ίσως αλλάξει σε αυτούς τους αρρώστους με βάση το PSA. Και με βάση το PSA, ξέρουμε, όχι μόνο το PSA, ξέρουμε αν οι άρρωστοι αυτοί θα έχουν κλινικά εντοπισμένη νόσο ή αν θα έχουν, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, θετικά εγχειρητικά όρια. Και επίσης, υπάρχουν μελέτες από το Σκαρδίνο που πραγματικά τον εμπιστεύομαι, γιατί παρακολουθώ όλη τη βιβλιογραφία και νομίζω ότι είναι πιο αληθινός από όλους τους Αμερικάνους χειρουργούς στον καρκίνο του προστάτη, ότι το PSA πριν την ριζική προστατεκτομή διάσωσης και φυσικά και η επιθετικότητα του καρκίνου σχετίζονται με το θάνατο από τον καρκίνο του προστάτη. Και έτσι τι λένε τα guidelines? Τα guidelines λένε ότι με το PSA και μόνο θα μπορούσαμε να κάνουμε salvage ριζική θεραπεία σε αυτούς τους αρρώστους. Οι άλλες ίσως να είναι έξω από το παιχνίδι. Φυσικά όταν έχουμε μεταστατική νόσο πρέπει να δίνουμε ορμονική θεραπεία. Και τελειώνω με την υποτροπή μετά το βιοχημικό, μετά τον ορμονικό χειρισμό. Εκεί ο κύριος Μητρόπουλος ίσως έχει δίκιο, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι ασθενείς. Και παρόλο που είναι τελείως διαφορετικός να είναι μεταστατικός ή μεταστατικός, να είναι ευνοάντοχος ή μη ευνοάντοχος ο άρρωστός μας, και σίγουρα έβαλα αυτή τη διαφάνεια γιατί πραγματικά είμαι υποχρεωμένος να το πω, ότι κατά του PSA να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτούς τους αρρώστους είναι ότι στην ουσία δεν έχουμε καμιά συμφωνία στο μέγεθος, στη διάρκεια της μείωσης σε αυτούς τους αρρώστους. Επίσης, μελέτες με εμβόλια που έχουν γίνει σε αυτούς τους αρρώστους λένε ότι έχω απόδοση στο overall survival χωρίς να αλλάξει καθόλου το PSA, άρα ίσως δεν είναι και τόσο καλός δείκτης. Το PSA επίσης μπορεί να μετριέται, να επηρεάζεται από τα φάρμακα και δεν συνδυάζεται και με την ποιότητα ζωής των αρρώστων. Αλλά υπέρ είναι ότι έχουμε δει ότι ακόμα και σε αυτούς τους αρρώστους έχουμε μια καλύτερη αύξηση στην επιβίωση, για να είμαστε ειλικρινείς, μετά από μια σημαντική πτώση του PSA. Και τελικά δεν έχουμε και πολλούς άλλους δείκτες να παρακολουθήσουμε τους αρρώστους αυτούς. Μην ξεχνάτε ότι με βάση το PSA χειριζόμαστε τους αρρώστους αυτούς, με βάση το PSA θα τους δώσουμε και χημειοθεραπεία των αρρώστων αυτών και το αποτέλεσμα της χημειοθεραπείας που θα είναι η θεραπεία αυτών των αρρώστων μπορεί να σχετιστεί και με βάση το PSA. Πρέπει να τονίσουμε ότι το PSA πιθανότατα, το ξέρετε όλοι, να μην είναι ο καλύτερος δείκτης γενικότερα, αλλά σίγουρα είναι ο μόνος δείκτης που σήμερα κατευθύνει τη θεραπεία σε αυτούς τους αρρώστους. Η θεραπεία σε αυτούς τους αρρώστους, των αρρώστων αυτών, δεν είναι άμυρη κινδύνων. Αλλά είναι σίγουρο ότι σε πολλούς από αυτούς, ιδιαίτερα στις τοπικές υποτροπές, θα πρέπει να κάνουμε θεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτός είναι ο πύργος της Βαβέλης.